καλημέρα, καλό σας μήνα. 4 μόλις λεπτά μετά τις 8 από την πρωινή ζώνη του Τζερόνιμο Γκόβη, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Η πρώτη ώρα είναι δική μας. Η δεύτερη ώρα είναι συντροφιά με τον Τίμη Κοντορούση, δηλαδή 9 με 10. Και μετά από ένα δυνατό ξενύχτη με τον Τάκη Φωτίου, αλλά και με μια έτσι πολύ δυναμική παρουσίαση, το 7 με 8 με δικές σας καλημέρες στον αέρα. Να λοιπόν και το καινούργιο ξεκίνημα της εβδομάδας, σήμερα Δευτέρα. Πρώτη ο μήνας, Νοέμβριος, επιτέλους 60 μέρες από την, πολυπόθητη Millennium Πρωτοχρονιά. Το πρόγραμμα το ξέρετε πάρα πολύ καλά, όπως ξεκινάμε την εβδομάδα μας, πίνουμε το πρώτο καφεδάκι μαζί. Σήμερα ο καφές είναι ζεστός γιατί πραγματικά υπάρχει έτσι μια πτώση θερμοκρασίας. Τάκη μου, σε παρακαλώ πολύ, θέλω να μου έρθεις εδώ και να μου κάνεις ένα πολύ καλό τεστ, γιατί θέλω να δω κίνηση. Να σας υπενθυμίσω ότι στον ιστορικό δακτύλιο της Αθήνας κυκλοφορούν σήμερα τα μονά 1, 3, 5, 7 και 9. Οι προνομιούχοι αριθμοί και βέβαια αν ψάχνετε 5 συν 1, ο τροχονόμος κάπου θα είναι εκεί γύρω και θα περιμένει πώς και πώς για να σας ανακαλύψει παραβάτες. Γι' αυτό λοιπόν μην του δώσετε την ευκαιρία και τη χαρά να κόψει μια κλίση η οποία θα είναι πάνω από 35-50.000 περίπου, να δεν ξέρω ακριβώς. Ιδιαίτερη λοιπόν προσοχή σήμερα στο δακτύλιο. Ιδιαίτερη προσοχή. Ξεκινήστε όμορφα την ημέρα σας. Είναι σήμερα Δευτέρα, αρχή εβδομάδας, αρχή μήνα. Όλα λοιπόν σήμερα ξεκινούν καλά. Και βέβαια αυτό που λέμε κάθε φορά, εάν έχετε γυναίκες στην εργασία σας σήμερα, καλοπιάστε τις με έναν ζεστό καφέ και σίγουρα ένα τριαντάφυλλο. Θα τις ξαφνιάσετε και γιατί όχι, θα δημιουργήσετε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στον εργασιακό σας χώρο. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούνε εκτός Αθηνών. Είμαι ο Τάκης Καραγιάννης, καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έλατε να χορέψουμε μάμπο και να κάνουμε και την πρωινή γυμναστική μας. Σας θέλω σήμερα πάρα πολύ κεφάτους, γιατί είναι πρωτομηνιά βρε παιδιά. Πάμε! We'll be right back.
είπαμε, σήμερα το πρώτο καφεδάκι του μήνα της εβδομάδας. Το πίνουμε μαζί, το απολαμβάνουμε. Σήμερα ο καφές είναι ζεστός και μέτριος. Γι' αυτό λοιπόν η πρώτη γουλιά απόλαυσης και ευχαρίστησης είναι για σας. Βέβαια, μερικοί προτιμούν να πίνουν ελληνικό, ξέρετε, και να μετράνε και τις φουσκάλες. Τι να κάνουμε, αυτές τις πολυτέλειες είναι για όλους εκείνους που ξέρουν ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να πάνε στην κουζίνα τους ή οπουδήποτε αλλού και να ετοιμάσουν το καφεδάκι τους έτσι όπως το θέλουν. Εμείς περιοριζόμαστε στην απόλαυση ενός ζεστού καφέ φίλτρου. Ελάτε σήμερα, δεν θέλω δικαιολογίες, έχετε περάσει ένα καταπληκτικό weekend, έχετε ξεκουραστεί, δεν έχετε ξενυχτήσει την Κυριακή. Σας θέλω λοιπόν όλους σήμερα πρόθυμους για, ξέρετε, για καταστάσεις περίεργες. Δεν δικαιολογείται να μην έχετε ξυπνήσει από τις 7. Εγώ σήμερα, παραδείγματι, σηκώθηκα στις 6. Βέβαια θα μου πείτε τώρα, καλά, αν είσαι συμβλαμμένος, πρέπει και εμείς να έχουμε το ίδιο κολλητικό σύνδρομο. Μια καταπληκτική μέρα, πάντως με χαμηλή θερμοκρασία σήμερα. Καθαρός καιρός. Ένας ήλιος ο οποίος φαίνεται ότι θα κάψει μετά τις 11.30. Αλλά και ένα βοριαδάκι το οποίο είναι ιδιαίτερα αισθητό εδώ στα βόρεια προάστια. Καλημέρα σας. Αν πρόκειται να ανέβετε σε μηχανάκι, γενικά σε δίκυκλο, ή αν πρόκειται να ταξιδέψετε, καλού κακού, ντυθείτε καλά. Everything my heart desires. Adam Rickett. Η επιστροφή του Paul McCartney, του γνωστού από τα σκαθάρια, από τους Beatles, σε σόλο καριέρα στη δεκαετία του 2000, τώρα θα τα πούμε έτσι, θα το λέμε πλέον, όχι στη δεκαετία του 90. Μπαίνουμε στη χιλιετία λοιπόν. Run Devil Run.
πεινάς? Όχι. Θέλεις να σε κάνω να πεινάσεις? Everest. Everest. Το θέλεις πολύ. Το Groovy Magazine είναι ακόμα στα περίπτερα. Μαζί του το Super CD Groovy Mania 1. Με καλά, Disco Blue 1414. Groovy Mania 1 με Τούφα Βιόλα, Ουζούρα, Μολέλα. Groovy Mania 1, προσοχή, κυκλοφορεί μαζί με το Groovy Magazine μέχρι και τις 3 Νοεμβρίου στα περίπτερα. Super Groovy Mania 1. Μέχρι και τις 3 Νοεμβρίου στα περίπτερα.